Νικητές από το Σαν Πάολο έφυγαν οι Λονδρέζοι και πλέον βρίσκονται στα ημιτελικά του Europa League. Η Νάπολη δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τι ευκαιρίε που είχε με του Καγεχών και Μίλικ να μην βρίσκουν στόχο. Η Άσενα, λέγοντα σαφέ προβάδισμα μετά το 2-0 του Emirates, ήθελε ένα γκολ για να είναι σίγουρη. Το βρήκε στο 36 μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Λακαζέτ. Το γκολ του Λακαζέτ φράγγιζε το μάτ. Λυπάμαι που μείναμε εκτό τη σημαντική διοργάνωση του Europa League. Δεν πετύχαμε γκολ. Ξέραμε πω θα είναι δύσκολο ο ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται κατά καμία Ιταλική ομάδα δεν πέρασε στα ημιτελικά Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Tanto el como el Valencia, pues son rivales Τόσο με την Άπολη όσο και με τη Βαλένθια, οι πιθανότητε ήταν και είναι 50-50. Και οι δύο μα παίζουμε στα εγχώρια πρωταθλήματα διεκδικώντα μια θέση που οδηγεί στο Champions League. Το Europa League μπορεί να μα εξασφαλίσει τη θέση αυτή. Θα διεκδικήσουμε τι όποιε πιθανότητε έχουμε. <Το> Πρόκριση για την Τζέλση με πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα απέναντι στη Σλάβια Πράγα. Οι μπλε επικράτησαν με 4-3 στο Στάμφορντ Bridge. Παίξαμε πολύ καλά στο πρώτο ημικρόνο. Στο δεύτερο, δεχτήκαμε δύο γκολ και ήμασταν εκτό αγώνα. Ήταν δύσκολο για εμά να διατηρήσουμε την κατοχή και να δημιουργήσουμε ευκαιρίε και μα πίεσαν πολύ. Πάλεψαν και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στο τέλο, ήταν λίγο δύσκολο για εμά. Η Τσέλση θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό απέναντι στην Άιντρακ Φρανκφούρτη για πρώτη φορά μετά το 2013.